μια κουβέντα για το σημερινό αποτέλεσμα και τη δεύτερη νίκη απέναντι στο Κρυονέρι μετά τη νίκη στο Κύπελλο. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Θεωρώ ότι η ομάδα μου, όπως έχω πει από την αρχή, παίρνει σε κάθε παιχνίδι αυτό που αξίζει. Δυσκολευτήκαμε να ανοίξουμε στο σκορ. Έφυγε ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο ανοίξαμε γρήγορα το σκορ και ήρθε αυτή η άνετη νίκη. Προχωράμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το Κρυονέρι πάλι εδώ στο δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου. Αν είμαστε εμείς καλά, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα περάσουμε εμείς στο τελικό. Παίρνουμε σε κάθε παιχνίδι αυτό που μας αναλογεί και μας αξίζει. Μια κουβέντα για το ΣΥΝ 15 από τη δεύτερη Τριγλία και τον Άρη Βούλας, όπως έχει εξελιχθεί η βαθμολογία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Εμείς κοιτάμε, έχουμε πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Αυτό όμως δεν ευθυσυχάζουμε. Απλά πρέπει να διαχειριστούμε τώρα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να διατηρήσουμε αυτούς τους 15 βαθμούς και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και μια κουβέντα για τους τραυματισμούς που ταλανίζουν την ομάδα. Από την αρχή της χρονιάς δεν έχουμε παίξει ποτέ έτσι όπως θέλουμε, πλήρης, να έχουμε μια 18άδα. Έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Κάθε τραυματισμός μας είναι σοβαρός. Σιγά σιγά γυρνάνε τα παιδιά και ελπίζω το τελείωμα να μας βρει πλήρης για να τελειώσουμε τη χρονιά όμορφα και ωραία. Στους στόχους που έχουμε βάλει. Και για τον κόσμο της ομάδας που και σήμερα στήριξε. Ο κόσμος τον ευχαριστούμε, είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας πιστεύω μέχρι το τέλος. Και όλοι μαζί να πάρουμε το στόχο μας. Δεν είναι άλλος από τον Double.